Πρόστιμο. Ναι. Τι είμαστε, μα δεν είμαστε για να βγάλουμε πρόστιμο. Τροχέα. 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 Πώς γλίτσα ένα πρόστιμο τις προχθές που ήμουν κάτω στο κέντρο. Που με έχει δει τροχονόμαστε να μιλάμε το κινητό στο χέρι έτσι. Θέλω βίντεο να βάλεις, έβαλα φωτογραφία. Έκανε τη δουλειά σου δηλαδή, όπως καταλαβαίνεις. Είχα έτοιμο ρε φίλε να το βάλω, αλλά μου είπες να βγω έξω. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι. Όχι, 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 θα βάζεις φωτογραφία του εαυτού σου. Τώρα τον έβαλα μόνο. Θα βάζα και αυτήν. Τον έβαλα μόνο. Θα βάζα και αυτήν. Φίλε, γιατί φίλε, κοίμα. Το bienvenido στα ισπανικά. Bienvenido. Bienvenido, ναι. Bienvenido, bienvenido, διαβάζετε. Σωστά το γράψα. Un café, por favor. Το μπει όμως το βάλεις κεφαλαίο χρυσανθέμα. Ας φίλε, θα το κάνω εγώ. Το πάκο έτσι είναι. Bienvenido, μας λέει ο άλλος. Bienvenido. Μπε προφέρετε. Bienvenido. 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 Bienvenido, Paco Herrera. Bienvenido. Un café, por favor. Un café, por favor. ¿Qué tal? Λοιπόν. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Ωραία, τα μάθατε τα ισπανικά, τα είπατε εκεί με τον... Εγώ ξέρεις, επειδή όταν πήγαμε να βγούμε την καθερημένη φωτογραφία, ας πούμε, και χαιρετηθήκαμε με καλή επιτυχία και τα λοιπά. Και του λέω, επειδή ρωτήθηκε για τον Βαλβέρδε... Πάλι λάθος είπες, ε? Λάθος είπες τι. Τι είπα, όχι, τον λέω. Το λέω, τον κύριο Βαλβέρδε, λέω, θα τον πείτε, θα κάνουμε κανένα φιλικό. Σου λέει ο Ερέρα κατευθείαν που ήρθα. Εντάξει, μετά σοβαρού και αστείου βέβαια. Αλλά γιατί όχι, ρε φίλε. Αφού λένε ότι έχουν μια μακρόχρονη φιλία και μιλάνε τρεις φορές το μήνα. Παίζει λίγο τον Μπαργκάν. Να μην βγαίνει φωτογραφία με αυτό το γυαλί, πρώτον. Και δεύτερον. Εγώ να το πω. Αυτός είναι ο σκύλος του. Εσύ τον έκανε συνέδειξη την προηγούμενη εβδομάδα. Εγώ τον έκανα. Συνέδειξη, δηλαδή. Αυτός είναι ο σκύλος του. Ότι όποιον κάνει συνέδειξη τον ξέρει και μιλάει. Αυτός είναι σκύλος του. Τον δηλώνει ο σκύλος του, είναι, νομίζω. Α, τη συμβία, εντάξει, ωραία. Άμα είναι η γυναίκα, ναι, ωραία, εντάξει. Ναι. Το δέχομαι. Βασίλη, δυνάμωσε λίγο το. Για να σου πω πιο... Το 2. Το 2 λίγο παραπάνω. Ανέβασα όλα, φίλε. Εντάξει, δεν υπάρχει ζήτημα. Ωραία, άρα. Λοιπόν... Ήρθε ο προπονητής, τον είδαμε, τον ακουμπήσαμε, τον χαιρετήσαμε. Ναι, ναι. Δεν είπε κάτι φοβερό και τρομερό, κάνω λάθος. Εντάξει, κοίτα, είπε ενδιαφέροντα πράγματα για συγκεκριμένα ζητήματα. Δεν είπε αυτά τα οποία θέλαμε να ακούσουμε. Ποια είναι αυτά? Όπου αυτά που θέλουμε να ακούσουμε για μεταγραφές, για αποχωρήσεις παιχτών, για παραμονές παιχτών, δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα. Δηλαδή αυτό το οποίο περιμέναμε να ακούσουμε περισσότερο, αν και ρωτήθηκε έντονα από τους εκπροσώπους του τύπου, ναι, που ήταν και αρχιτή του όλα σήμερα στο συνέδριο τύπου του Κλειάνας Βικελίδης. Ωραία, γυρίσανε. Ναι. Ναι. Νομίζω κιόλας και γιατί από τη μία θέλει να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά του, αλλά και από την άλλη γιατί δείχνει να μην έχει κατασταλάξει 100% σε αυτά τα ζητήματα. Mm. Και το είπε και ο ίδιος, και φαίνεται νομίζω κατά τον τρόπο που λειτουργεί, ότι θέλει να περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο το βαθμό του λάθους. Μάλιστα. Δηλαδή οι επιλογές του... Είπε αν έχει ήδη κλείσει κάποιους. Όχι. Το ρωτήσατε. Είπε ότι την επόμενη εβδομάδα ίσως να έχουμε κάποια μεταγραφή. Ναι. Που νομίζω είναι το πιο λογικό, γιατί οι μέρες κυλούνε. Έχουμε φτάσει στα μέσα Ιούνιου και σιγά σιγά πλησιάζει και η ημερομηνία που θα ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδας. Ναι. Θα πάει στο βουνό. Στο βουνό, ναι. Ρωτήθηκε και γι' αυτό. Εντάξει. Θα περάσεις. Καλά. Στο βουνό. Εντάξει. Και εγώ θα πάω στην παιδιάδα. Ολλάντα. 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 Ναι. Ολλάντα. Ολλάντα 7 με 10 μέρες, είπε. Ολλάντα. Κατάλαβες. Τρέσο, ο κουάτρο. Τι βλέπουμε, ρε φίλε. Τρέσο. Έναν τύπο να πιάνει τον μπούτι μιας κοπέλας. Τι είναι αυτά, ρε. Τρέσο, κουάτρο, παρτίδος. Παρτίδος. Τι πια. Τρες. Τρες, ναι. Τρες. Κουάτρο. Βάλε κάτι από πίσω. Παρτίδος. Πώς το είπε. Παρτίδος. Παρτίδος τι σημαίνει. Παιχνίδια. Παιχνίδια. Ναι. Και 3-4 φιλικά θα δώσει η ομάδα πάνω στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία. 7 με 10 μέρες είπε θα μείνει εκεί. Εκεί νομίζω θα δώσει και το βάρος έτσι. Σε εισέτε ότο. Στο τακτικό κομμάτι. Αν και από ό,τι κατάλαβα και επειδή το είπε και ο γυμναστής του αυτό, ο κύριος Τέλμο Ντεαντρές, μάλλον θα δούμε αρκετή μπάλα και στο βουνό. Ο ποιος, ποιος του? Ο Τέλμο Ντεαντρές. Το Τέλμο είναι το μικρό, το Ντεαντρές στο επίθετο. Ναι. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, γιατί από αυτά που είπαν και οι δύο, το είπαν βασικά και οι δύο ότι. Μπορεί να συνδυαστεί φυσική κατάσταση με την μπάλα. Άρα θα δούμε τρέξιμο σίγουρα, αλλά με μπάλα στο Βέρμιο. Πελότα. Πελότα. Παλότα. Μπαλότα. Παλότα τι. Πελότα. Παλέτα. Εσύ έχει κάνει ρε φίλε και να κοίκερ Νάντε. Έχει κάνει ένα τέτοιο. Είναι κάτι τέτοιο. Εγώ πρώτη φορά κάνω με Ισπανό. Προσπαθώ να τα θυμηθώ αυτά. Κατάλαβε. Εγώ πρώτη φορά κάνω με Ισπανό. Έχω τέτοιο ρε φίλε. Έχετε κάνει και με Κούπερ έχει κάνει. Καταρχήν ήμασταν εδώ έξω, βλέπαμε. Να πω ένα μπράβο στην ΠΑΕ Άρης. Πολύ ωραίο. Που για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια
Ναι, ναι, ναι. Προσαρμόζεται στα δεδομένα της εποχής τεχνολογικά. Ήδη βέβαια και τα προηγούμενα και πέρσι το Άρης TV είχε ξεκινήσει να το ψηλοδουλεύει. Ναι. Αλλά σήμερα επιτέλους έκανε κάτι αυτονόητο. Τι έκανε? Κανάλι στο YouTube και μετέδωσε live. Από το κανάλι, άρα δεν έκανε, υπάρχει... το κανάλι. Υπήρχε, ναι, το κανάλι. Ναι, άρα έκανε live. Άρα προφανώς εικάζω ότι υπάρχει η τεχνική υποδομή και ιντερνετικά πλέον στο κλάδι της Βικελίδης για να μεταδοθεί live η συνέντευξη του για, Πάκο Ερέρα. Για μένα αυτά είναι αυτονόητα. Ναι, αυτονόητα ήταν, αλλά εδώ και 4 χρόνια δεν υπήρχε ούτε τηλέφωνο. Εντάξει, εδώ και 4 χρόνια, πρόσεξε όμως τώρα, τώρα πουλάς κάτι διαφορετικό σε σχέση με αυτό που πουλούσες. Μπράβο, γι' αυτό λέω μπράβο στους συναδέλφους που κάνα το αυτονόητο. Και με χαρά είδα ότι και οι συνάδελφοι από την Nova που τους βλέπαμε μόνο σε άλλες ομάδες ήταν εκεί για το live κτλ. Λες να είναι και η παρουσία της Nova. Δεν ξέρω αν ήταν τυχαίο αυτό ή όχι. Απλά η Nova, πρέπει να σου πω ότι γενικότερα επειδή είχε την αποκλειστικότητα στο ποδόσφαιρο, πήγαινε σε όλες τις ομάδες. Τώρα αυτό μπορεί να ήρθε καθαρά ρεπορταζιακά. Αφού έχω την υποδομή, γιατί να μην παρουσιάσω ένα 2 ώρο πρόγραμμα. Είχε και live και όλα στην παρουσία. Μπράβο, γιατί να μην παρουσιάσω ένα 2 ώρο πρόγραμμα στους συνδρομητές μου. Δεν είναι κάτι που κοστίζει ή οτιδήποτε άλλο. Όχι, και ο Άρης δεν έχει δώσει τα δικαιώματά του σε κάποια ομάδα, οπότε μπορεί ο καθένας να το κάνει. Ναι. Υπό αυτή την έννοια μπορεί να έγινε. Μπορεί να έγινε και ως προάγγελος συνεργασίας, δεν το ξέρεις αυτό. Πολύ πιθανό. Μπορεί να θέλανε να κάνουν ένα τεστ, στο πώς, ποιες είναι οι αντιδράσεις. Πολλά μπορεί να συμβούν. Αλλά εγώ λέω ότι ένα μπράβο υπό την έννοια ότι. Εντάξει, τα αυτονόητα πολλές φορές τα έχουμε ακούσει στον Άρη κτλ. Αλλά δεν τα βλέπουμε να υλοποιούνται τώρα. Υλοποιήθηκε και το αυτονόητο. Και είναι κάτι το πολύ καλό. Και επειδή το βλέπαμε live λοιπόν, ναι, από το YouTube της ΠΑΕ, εντάξει, προσπαθούσα να μεταφράσω. Τα μετέφρασα όλα σωστά. Τα άβρισες, γιατί ακριβώς, δηλαδή. Ναι, γιατί είναι, καταρχήν τα ισπανικά είναι μια εύκολη θεωρητικά γλώσσα. Ναι. Αν ξέρεις καλά αγγλικά. Δεν το συζητώ αν ξέρεις ιταλικά. Ξέρω πολύ καλά αγγλικά. Δεν το συζητώ αν ξέρεις ιταλικά. Αλλά δεν καταλάβω. Είναι σχεδόν το ίδιο. Ναι. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Πώς είναι το εστιατόριο στα αγγλικά? Για να καταλάβετε τώρα τι γίνεται. Προσφάτως ο Χρήστατος σε μια εφημερίδα είχε πάρει αυτό το CD με τα ιταλικά. Λιγκουαφόν έμαθα. Το λιγκουαφόν αυτό. Και κάθισα όλα και τα έμαθα. Ναι, και κάθισε και. Πάμε τώρα. Πες. Και ασχολήθηκε, ναι. Ένα, να σε βοηθήσω. Πώς είναι το. Ναι, κάθισα. Βασικές αρχές πρέπει να διαβάσεις. Ναι. Πώς είναι το εστιατόριο στα αγγλικά? Restaurant. Restaurant. Restaurant, yes. Διάβασε το restaurant, διαβάζοντας όλες τις λέξεις. Restaurante. Restaurante. Τα ισπανικά λοιπόν είναι αγγλικά, τα, ναι, οποία διαβάζονται, ναι, επακριβώς με βάση τις λέξεις και τα γράμματα. Όχι όλες οι λέξεις, αρκετά. Καλά, όχι. Εντρεναδόρ δεν υπάρχει στα. Εντρεναδόρ. Ναι, ρε φίλε. Δεν υπάρχει στα αγγλικά. Εγώ σου λέω αυτές που είναι οι κοινές. Οκ. Okay. Καταλαβες. Να σε πάρουμε για μεταφραστή τότε. Όχι, γιατί. Θα σε πάρουν καμιά κοπέλα να είναι και παρουσιάστη και τα λοιπά. Τι να με κάνουν εμένα. Σωστό. Γιατί εσύ, λοιπόν, δεν είσαι τώρα που έχεις χάσει, ρε φίλε, δεν είσαι παρουσίαστος. Κοπέλα δεν είμαι. Κοπέλα δεν είσαι, εντάξει. Λοιπόν. τι άλλο μας είπε ο Πάκο Ερέρα, έτσι, να κλείσουμε έτσι, να μας πεις εν ολίγης. Εν ολίγης για να τα, για να τα αναλύσουμε μετά. Ναι. Μετά και μας είπε για ποιοι θα φύγουνε. Όχι. Δεν είπε. Τι. Σου είπα, μα εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι δεν έχει καταλήξει ακόμα το ίδιο στο συγκεκριμένο κομμάτι. Σίγουρα έχει αποφασίσει για κάποιους συγκεκριμένα, αλλά δεν έχει ακόμα μια, να το πούμε έτσι, δεν έχει κάνει μια ολοκληρωμένη έκθεση που να πει στον Καρυπίδη ότι εγώ θέλω αυτούς και αυτοί φεύγουν. Νομίζω δεν έχει καταλήξει εκεί. Μάλιστα. Είπε πότε θα καταλήξει. Μες επόμενες μέρες. Είπε ότι θέλει να περιορίσει το λάθος όσο το δυνατό, στο μεγαλύτερο βαθμό που μπορεί. Όπως επίσης απέφυγε να μιλήσει και για ονόματα, γιατί ρωτήθηκε για την Μπαρτσελόνα και για τον Βαλβέρδε. Το ρωτήσαμε κιόλας και είπε ότι σίγουρα ναι, είπε ότι μιλάει με τον κύριο Βαλβέρδε τρεις φορές το μήνα. Αυτό δεν είναι δηλαδή ότι δεν μίλησαν μόνο τώρα με αφορμή τον ερχόμενο μήνα στην Ελλάδα και τον Άρη. Ναι. Τι τρεις φορές το μήνα? Τρεις φορές το μήνα μιλάω εγώ με τον Βαλβέρδε. Τρεις φορές το μήνα. Ναι. Μόνο. Λοιπόν. Ερνέστο... Πόσες φορές θα μιλάνε, ρε Χρήστα? Εντάξει, τι είναι. Δεν συνεργάζονται πλέον κιόλας, αλλά έχουν μια επαφή. Μίλησαν τρεις φορές τον μήνα. Όχι, μιλάνε γενικά, είπε. Καλά, στον Άρη είναι 15 μέρες. Μην τον Βαλβέρδε μιλάει τρεις φορές τον μήνα. Μιλάνε γενικά. Α, μιλάνε. Μιλάνε γενικά γιατί γνωρίζουν και πριν. Επειδή έχουν συνεπάρξει το Ρεάλ Εσπανιόλ. Σωστά. Έτσι. Και... Το Ρεάλ μπροστά από το Εσπανιόλ, μην το βάζει, παρακαλώ. Ναι. Όλες οι ομάδες Ρεάλ λέγονται στην Ισπανία. Ακόμα και η Μπαρτσελόνα. Ναι. Στην Εσπανιόλ λοιπόν έχουν προϋπάρξει. Ναι. Και για το κομμάτι
ενδεχόμενης ενίσχυσης του Άρη από την δεύτερη ομάδα των Καταλάνων, είπε ότι σίγουρα είναι κάτι το οποίο είναι πιθανό, αλλά θα το δούμε, γιατί από τη στιγμή που η συγκεκριμένη ομάδα υποβιβάστηκε στην τρίτη κατηγορία της Ισπανίας, αυτό σημαίνει ότι δεν κάνουν όλοι παίχτες για τον Άρη. Ναι. Και σε αυτό δεν έχει και πολύ άδικο. Ο Αρνάιθ έρχεται? Όχι. Γιατί, αφού ήταν τελειωμένο? Αφού είπε ο άνθρωπος ότι προέρχεται από τραυματισμό και η πλήρης πάνω δόση του στα γήπεδα υπολογίζεται σε περίπου 3 μήνες. Μάλιστα. Άρα δεν υπάρχει θέμα Αρνάιθ. Μάλιστα. Ο Χωσέ Πικουλίνο Ορτίθ που γράφουμε σήμερα. Ο ποιος? Πώς είναι αυτό εδώ? Ο ποιος? Ο άλλος, ο οποίος θα πάει στη Σαραγώσα τελικά, αλλά πρέπει δύο μέρες να παίξει στα site για να, και στις εφημερίδες. Ο Χαβηρός. Ναι. Ο Χαβηρός. Ο οποίο από χθες βέβαια στο Λαμπατάρσης έχουμε πει ότι δεν. Αλλά, δεν υφίσταται θέμα Χαβηρός. Δεν υφίσταται θέμα Χαβηρός. Αφού ρίχνει βόμβα. Αφού τουλάχιστον. Τρελαίνει τον κόσμο. Χαβηρός, θα πάει ο Χαβηρός στη Σαραγώσα. Μετά θα βγαίνουν, θα λένε σε εμάς που δεν το γράψαμε το Χαβηρός. Μας λέγατε ότι έρχεται ο Χαβηρός. Πάντως απέφυγε να. Να φάτε κανένα ρόξ. Εμένα το γεγονός ότι απέφυγε να μιλήσει με ονόματα μου δείχνει κάτι θετικό για αυτόν. Και δείχνει καλά, ότι. Τι θα λύσει, ότι σου δείχνει κάτι αρνητικό. Εμένα μου δείχνει κάτι αρνητικό, δεν είναι έτοιμη. Δεν γίνεται, να σου πω κάτι. Τι δεν γίνεται. 15 Ιουνίου είναι. Υπάρχουν ονόματα και υπάρχουν επαφές. 12, υπάρχουν επαφές. Ναι. Και. Αμφισβητείς το γεγονός ότι υπάρχουν επαφές. Επαφές μπορεί να έχω κι εγώ. Θα κάνω να μιλήσω με τρεις παίκτες τώρα. Buenos días. Buenos días, por favor. Ναι, por favor. Un café, por favor. Café, por favor. Εκπροσωπώ μια μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα. Ο ίδιος πάντως. Και θα ήθελα να μου πείτε ποιοι παίκτες είναι διαθέσιμοι από την αγορά σας. Προκειμένου να τους φέρω στην Ελλάδα. Θα λένε μετά ότι μανατζερίζουμε. Περίμενε, κάτσε να μανατζερίσω λίγο. Δεν το έχω κάνει ποτέ, αλλά τώρα θα το κάνω. Άκου λίγο. Ναι. Ναι, διαθέτουμε αρκετά χρήματα. Βεβαίως. Ναι, ναι. Διετή, τριετή συμβόλαια. Ναι, ναι. Μήνυμα 150.000 ευρώ. Ναι, μισό λεπτό κιόλας. Αν θα υπάρχει πρόμο των παιχτών. Αυτό είναι το κακό, τι να τον πω. Περίμενε, κλείσε λίγο. Έλα. Ναι. Γράψε ότι προτάθηκε ο Παπαδουλοπούλοβιτς. Ναι, ναι. Καλός είναι αυτός. Και ο Παστουρμάδοβιτς. Ναι. Δεν ξέρω. Βάλε μου, ωραία, τώρα. Εντάξει, ναι. Ότι προτάθηκε, ναι. Τον θέλει ο Άρης. Ναι. Με προπονητή τον Γρηγορίου και τον Μάντζιο. Ναι. Οκ, okay. Έγινε, γεια. Είδες τι ωραία που γίνονται οι προτάσεις. Και τι ωραία περνάει στον κόσμο. Καλά, ναι, εντάξει. Α, περίμενα να τελειώσω. Τι, θα λένε ότι δεν υπάρχουν τα ονόματα. Και τι έγινε, εμείς θα πούμε ότι υπήρξαν. Και, και φταίει ο Άρης που δεν τους πήρε. Ξεσάλωσε. Βέβαια. Ξεσάλωσε. Ο Καρυπίδης. Ο Καρυπίδης δεν έχει λεφτά, δεν είχε προκαταβολή να δώσει. Καταλάβαμε τι θες να πεις. Και ο Παστουρμάδοβιτς. Καταλάβαμε. Αντί να δει τον Άρη μας ήταν έτοιμο. Καταλάβαμε τι θες να πεις. Και πήγε αλλού. Κλείς το πληρώνουμε. Κλείς το πληρώνουμε. Έτσι γίνεται. Καλά, ναι. Σε κάθε περίπτωση. Έτσι γίνεται. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του Λίμπερο 107,4, ο Άρης κινείται για την απόκτηση του Χαβιέ Ινιέστα. Αντρές. Ο Ινιέστα. Αντρές. Ο Χαβιέ. Ο Αντρές πήγε στην Κίνα. Α, ο Χαβιέ είναι ο αδερφός του. Α. Ο Χαβιέ Ινιέστα, ο οποίος είναι από ποδοσφαιρική οικογένεια. Εντάξει, καταλάβαμε το νόημα του, τι θες να πεις. Δεν θα δώσω να σου φέρω και κανένα Αφρικανό που κάνει 20 εκατομμύρια και παίζει στην Αγγλία. Πόσο χρόνο είναι? Τι? Παίζεται αυτό. 24, 25, 32. Και πόση πραγματική ηλικία. Εντάξει. Η ουσία είναι ότι εγώ γράφω ότι έρχεται. Αυτό εξετάζει. Αυτό να το φέρουμε, γιατί εδώ πέρα βλέπεις ότι. Μια αυτοπρόταση κανένα. Ναι. Βλέπεις, αγαπητοί, τι γίνεται. Τι έκανε. Εντάξει. Μανατζερίζει, παιδιά, ο Παπαδόπουλος. Προτείνει παίχτες δεξιά-αριστερά, να ξέρετε. Έτσι. 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 Αμούστακο, παιδί, με περισσαχέρια την και τώρα φτάσαμε σε αυτό. Ο Μίστερ Γκολτ είναι σε πολύ μεγάλη φόρμα. Εκείνη με τη μερέντα, φίλε, θέλω να φάμε μια φορά. Α, τη μερέντα. Γιατί? Καλεί στο 62-85-86 ναι. Και παραγγέλνει τώρα τα νέα. Τεράστια, γιγαντιαία, πενιρλή. Καλό. Θα σας δείξω φωτογραφία. Καλό. Είναι εκπληκτικά. Για πρωινό είναι ό,τι πρέπει. Είναι ένα πενιρλή το οποίο για πρωινό τρώω εγώ, ο Καβαδίας, ο Νίκος, ο Ζαγόρας. Δεν δίνουμε στον Κόλκα το για να ζηλεύει. Μόνος μου, φίλε, δεν έχω πρόβλημα, ξέρεις. Όχι, αυτό δεν μπορείς να το φας μόνος. Παστίχημα. Είναι σαν μια πίτσα. Παστίχημα. Ότι εγώ μπορώ να το φάω. Το πληρώσεις όμως. Μπορεί να είναι οικονομικές οι τιμές του Mr. Gold, αλλά βεβαίως θα πληρώσεις. Αν δεν το φάω, δικό μου. Αν Ποιο? Το φάω, δικό σου. Αν δεν το φάω, δικό μου.
Αν το... θα το φας μόνο και μόνο για να το πληρώσω. Άρα μπορώ να το φάω. Άρα καταλήξαμε σε αυτό. Ότι μπορείς, μπορείς να πιεστείς. Δεν θα πιεστώ καθόλου, φίλε. Το Παπαδόπουλος έχει ολόκο, ένα ολόκληρο τέτοιο. Δεν έχει ανάγκη ο Παπαδόπουλος. Μια οικογενειακή μόνο του τρώει. Οικογενειακή, ε. Ο Μίστερ Γκολτ όμως οι τετράγωνες είναι πιο μεγάλες. Θα τη φάω για αυτήν. Ναι. Και αυτή θα φας. Εννοείται. Και μετά μια μερέντα. Αφού είναι Μίστερ Γκολτ. Και για γλυκάκι, μετά λίγο να κάτσει από πάνω. Πολύ ωραία με τη μερέντα. Εκπληκτική πίτσα με μερέντα μόνο στο Μίστερ Γκολτ. 62-85-86. Μαζί μας επίσης η Ρεγκίνα. Εγγύηση κυρίες και κύριοι. Όσον αφορά τα υδραυλικά σας, τα πλακάκια σας, τα πάντα όλα, τα είδη υγιεινή σας, θα μπείτε στο site της Ρεγκίνα, reginabanio.gr και πραγματικά θα αντιληφθείτε για ποιο λόγο πρέπει να γίνουν οι επιλογές από την Ρεγκίνα. Μαζί μας και η Στίχημαν, στίχημαν.gr, η οποία όπως διάβασα στην συνέντευξη του κυρίου Καρυπίδη στην Άρης Είσαι, την οποία θα σχολιάσουμε και αυτή και λίγο αργότερα. Να σχολιάσουμε, επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ του All About Aris όταν διαβάζατε δεξιά και αριστερά ότι την Bet δίνει 1, 2, 3, 5, 8 και σας είπαμε βεβαίως και τα δίνει γιατί είναι μια πάρα πολύ καλή εταιρεία η Team Bet και προσπαθεί να μπει πολύ δυναμικά στο χώρο. Αλλά ο Άρης έχει συμβόλαιο. Και όταν έχει συμβόλαιο, θα πρέπει όποιος σε ενημερώνει ότι έχει άλλη πρόταση και πάει σε άλλη εταιρεία, θα πρέπει να σου σημειώνει κιόλας ότι υπάρχει ήδη συμβόλαιο που υπάρχει για την επόμενη σεζόν. Για να καταλάβετε πώς κάποιοι προσπαθούν να πάρουν το κλικ σας ή να αγοράσετε την εφημερίδα τρελαίνοντάς σας. Γι' αυτό χρειάζεται σε όλα τα πράγματα να τα αξιολογείτε, να ακούτε και να διαβάζετε τα πάντα. Εγώ είμαι αυτή τη απόψη, δεν θα σας πω μόνο εδώ και τέτοια. Αλλά μια, δυο, τρεις. Ωρα, σιγά. Μια, δυο, τρεις, στο τέλος θα πνιγείς. Και ο Παπαγραφονιάρης λέει τώρα και αυτός μόνος στην Αγγλική. Μάλιστα, εντάξει, μαζευτεί η κατοικία της Σιμάνης. Θα σχολιάσουμε, φίλε, και τον τερματοφύλακα της Manchester City. Πού είναι αυτός ο παικταράς! Που έκανε άνοιγμα, άνοιξε την πόρτα του Άριο Έντερσον. Το βάλαμε, το βάλαμε. Πρέπει το να βάλαμε μπει, το site. Πρέπει να μπει και αν δεν το μπει. Το βάλαμε. Αν δεν μπει, περίμενε, θα... κάτσε γιατί είμαι στην ένα φίλο μα. Θα μοιράσω πολύ. Σωστό, έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Χαιρετισμού στο φίλο μου τον Βαγγέλη και την ηρωίδα τη γυναίκα του τη Μαρία. Το μπερδεύτηκα αυτό. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε break και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λίμπερο 107,4 All About Aris On Air. Χρήσανθος Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. Σήμερα Δευτέρα, 11 του Ιούνιου. Στην πρώτη εκπομπή της εβδομάδας. Με την παρουσίαση και τα όσα δήλωσε ο Πάκο Ερέρα να μονοπόλουν το ενδιαφέρον των φίλων της ομάδας, οι οποίοι άκουσαν για πρώτη φορά τον νέο προπονητή να μιλάει, να καταθέτει τις σκέψεις του, τα θέλω του από τον Άρη που θα χτίσει το καλοκαίρι σε 3-5 πηγάδια και Ολλανδία, να κρατάει κλειστά τα χαρτιά του όσον αφορά το μεταγραφικό, όσον αφορά το κομμάτι που λέγεται ξεσκαρτάρισμα του ρόστερ και να αποφεύγει να μιλήσει γενικότερα για ονόματα που έχουν γραφτεί, που έχουν ακουστεί, φήμες κτλ. Και ενώ πλησιάζουμε στα μέσα Ιούνιου, να φαίνεται να μην πιέζεται από τον χρόνο, βγάζοντας έτσι μια ηρεμία και μια σιγουριά ότι όταν θα πρέπει όλα θα είναι έτοιμα. Δηλαδή και για τους παίκτες που θα παραμείνουν, αλλά θα ξεκινήσουν σιγά σιγά να γίνονται και οι πρώτες μεταγραφές. Με στόχο φυσικά όταν θα ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδας στις αρχές Ιουλίου, πιθανότητα στις 2 του επόμενου μήνα, να είναι παρόν πάνω από το 70%, 78% του νέου ρόστερ. Λοιπόν, θα μας συγχωρέσετε λίγο για αυτό το κενό, γιατί έχουμε και κάποια θεματάκια που ετοιμάζουμε για εσάς. Έχουμε ένα πρόβλημα να συνδεθούμε με έναν καλεσμένο που είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε μαζί του μετά από τις 5.30. Έτσι όπως το βλέπω, μάλλον θα πάμε για πιο μετά, αν δεν αλλάξει κάτι. Ο φίλος, ο 666, λέει: Χρήσανε, καλησπέρα. Μήπως ξέρεις πού βρίσκεται το θέμα με τα λεφτά που είναι να παίρνει ο Καρυπίδης από τον Μαρινόπουλο? Ευχαριστώ. Δεν είναι ο Χρήσανθος εδώ, φίλε. Όταν έρθει, επειδή βγήκε λίγο έξω, είχε ένα τηλεφώνημα που έπρεπε να κάνει. Αν και δεν νομίζω να έχουμε κάποια εξέλιξη πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Εντάξει, νομίζω ότι ο Καρυπίδης το κυνηγάει, αλλά δεν είναι και εύκολο σε τέτοιες περιπτώσεις να ξέρετε. Μακάρι φυσικά να δικαιωθεί και να πάρει και τα χρήματα που πρέπει να παίρνει ο πρόεδρος του Άρη. Γιατί δεν, πέρα από το ότι μπορεί να είναι ένα κομμάτι που αφορά τις επιχειρήσεις του και όχι τον Άρη, σίγουρα όμως μπορεί ενδεχομένως να επηρεάσει
και τον Άρη. Θόδωρος Καρυπίδης, ο οποίος αύριο αναμένεται να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να έχει αυτό το καθοριστικό ραντεβού, θα λέγαμε, με τον Παπαδόπουλο και τον Νίκ Σακίβης, από το οποίο θα ξεκαθαρίσει και σε πολύ μεγάλο βαθμό κατά πόσο θα έχουμε εμπλοκή των συγκεκριμένων στον Άρη και αν θα έχουμε, με ποια μορφή θα είναι αυτή ή αν θα συνεχίσει η συνεργασία τους μόνο σε ένα χορηγικό πλαίσιο, το οποίο είχαμε βέβαια και τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με τη χορηγία του κ. Παπαδόπουλου προς την ομάδα. Και είναι και ένα ραντεβού, το αποτέλεσμα το οποίο θα κρίνει και το πώς θα κινηθεί ο Άρης γενικότερα τη νέα σεζόν σε πολλά επίπεδα. Είτε μιλάμε για το αγωνιστικό, είτε μιλάμε για το οργανωτικό. Γενικότερα θα επηρεάσει την λειτουργία της ομάδας. Διότι αν αυτοί οι δύο άντρες αποφασίσουν και τα βρούμε τον Καρυπίδη και μπουν πιο ενεργά πλέον, έχουν πιο ενεργή εμπλοκή στην στάση της ομάδας, τότε ο Άρης θα κινηθεί σαφώς με πολύ διαφορετικά δεδομένα. Και το εννοώ με καλό τρόπο φυσικά, εντάξει, εννοώ, γιατί θα μιλάμε για άλλα ποσά, για άλλα χρήματα, αν τελικά επιτευχθεί ένα deal ανάμεσα στις δύο πλευρές. Τι έγινε? Μην κατεβάζεις, όχι, εντάξει. Δεν σε σηκώνεται, γιατί. Δεν με σηκώνεις. Δεν σε σηκώνει, με λέω. Τι δεν με σηκώνεται? Τα τηλέφωνα που μας έδωσες. Ναι, γιατί υπάρχει ένα θεματάκι, μάλλον θα το πάμε μετά τις 6 το συγκεκριμένο ραντεβού. Ο φίλος ο 666 ρωτάει μήπως ξέρεις που βρίσκεται το θέμα με τα λεφτά που είναι να παίρνει ο Καρυπίδης στο Μαρινόπουλο. Χρήσανδε. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια... Πού βρίσκεται το θέμα με τα λεφτά που έχει να παίρνει ο Καρυπίδης στο Μαρινόπουλο. Εγώ θεωρώ, να πω στο φίλο, που έχει και καταπληκτικό νούμερο, μακριά από εμάς, περίμενε λίγο. Τρομερό. Αφιλώ στο σταυρό, αφού φίλο στο κουμποσκίνη μα. Ο Χριστούλης ο καλός να μας έχει καλά. Ένα κουμποσκίνη. Εγώ έχω τέσσερα κουμποσκίνη. Εμένα από το Αγίου Όρος. Και εμένα το ένα από το Αγίου Όρος. Όχι, αυτό είναι από την Τίνη. Και δύο είναι από το τέτοιο από το μοναστήρι του Προσού. Μα έχει πάει ο Αναστόπουλος στο Καρπενήσι. Είσαι πιο θρήσκο. Στο ίδιο έχω πάει με τον Τζιόλι. Και οι δύο πήγαν καταπληκτικά. Δεν τους πήγαινε το μοναστήρι μάλλον. Λοιπόν, να μας έχει ο Θεός καλά όλους και τα παιδάκια σας κτλ. Λοιπόν, εγώ έχω μία άποψη για όλα αυτά τα ζητήματα και τα θέματα, τα οποία είναι σε πρώτο βαθμό ακόμα και τραβάνε αρκετά χρόνια, ότι κανείς από όλους αυτούς δεν θα πάρουν λεφτά. Δηλαδή, ούτε από τον Καρυπίδη θα τα πάρουν, ούτε ο Καρυπίδης θα τα πάρει. Απλά όταν υπάρχουν τόσο μεγάλες, τεράστιες απαιτήσεις, συμψηφίζονται. Δηλαδή, ο Καρυπίδης φαίνεται να χρωστάει 15, 20, 30, 40, 50, δεν ξέρω πόσα χρωστάει στα σούπερ μάρκετ. Ναι. Είτε στην εφορία κτλ. Είτε σε εργαζόμενους. Ο Μαρινόπουλος χρωστάει αντίστοιχα ποσά κτλ. 10 στον Καρυπίδη, 5 στον έναν, 7 στον άλλο κτλ. Ναι. Αυτά κάποια στιγμή φτάνει ένα σημείο και συμψηφίζονται. Ναι. Έτσι πιστεύω θα γίνει και σε αυτή την περίπτωση. Αλλά ακόμα είναι νωρίς, παιδιά. Είναι σε πρώτο βαθμό. Βέβαια υπάρχουν κάποια άμεσα απαιτητά. Ενδεχομένως να γίνει το εξής. Επειδή είδα ότι κάποια πιστωτικά έχει και ο Καρυπίδης. Βέβαια ο Καρυπίδης είναι σε μια κόντρα με τον Εφελούδη. Ο Μαρινόπουλος μόνο σε κόντρα δεν είναι. Όπως φαίνεται ξεκάθαρα από διάφορες κινήσεις. Ναι. Μπορεί να συμψηφιστούν με κάποιες τέτοιες οφειλές αυτά τα χρήματα. Θα δούμε. Πώς ακριβώς θα δρομολογηθεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Πάντως δεν είναι εύκολα ζητήματα αυτά. Δεν είναι καθόλου εύκολα. Και τραβάνε και αρκετά χρόνια. Και τραβάνε και αρκετά χρόνια. Αρκετά χρόνια, ναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε με την συνέντευξη του Πάκου Ερέρα. Κοίτα, όχι. Μπορώ να πούμε λίγα πραγματάκια ακόμα μέχρι το διάλειμμα. Αφού δεν θα έχουμε και τον καλεσμένο μας τουλάχιστον μέχρι τις 6, θα δούμε πώς τον έχουμε μετά τις 6. Εγώ πάντως θα συνιστούσα σε όλους τους φίλους, τώρα που θα πάμε στο διάλειμμα στις 6, ναι, να μπουν στο site του All About Aris. Υπάρχουν χωριστά θεματάκια. Πέρα ότι υπάρχει ανάλυση, ναι, της συνέντευξης του Πάκου Ερέρα και μπράβο σε όλους τους συναδέλφους γι' αυτό. Πέρα από την θεματολογία την γενικότερη, θέλω να μπείτε στο θέμα όπου ο τερματοφύλακας της Εθνικής Βραζιλίας ανέβασε City, σύνθημα. Ο βασικός τερματοφύλακας της Manchester City, ο Έντερσον. Ο Έντερσον λοιπόν έχει ανεβάσει ένα πολύ ωραίο. Άνοιξε πόρτα. Άνοιξε πόρτα. Τελειώσαμε. Ναι. Δεν θέλει να το σχολιάσει ο Χρήστος. Τώρα το ότι θέλει τον λένε 24 χρόνια να έρθει στον Άρη. Λοιπόν. Και νέο look έτσι αντίπαλο. Να αλλάξουμε τον τίτλο. Να το αναφέρουμε και αυτό. Σε ποιον.
Τι ο τερματέα τη Βραζιλία ανέβασε σύνθημα του Άρη. Επικό σύνθημα του Έντερσον. Ο. Τρεις τελίτσες. Η επικό σύνθημα από τον Έντερσον είναι Αριανός. Ακούν τα παιδιά και θα τα αλλάξουν. Να το ξαναπώ. Όχι, επικό το άκουσαν, νομίζω, σύνθημα το άκουσαν. Ναι. Του Άρη από Έντερσον. Στέλνω με κεφαλαία αυτό το οποίο κάνεις πάντα και είναι λίγο γνευριστικό. Το του Άρη ή το άλλο. Όχι, που στέλνεις κεφαλαία τα πάντα. Ωραία. Ειδικά το βράδυ το κάνεις αυτό. Την αίθουσα τύπου τη βάλατε το λογότυπο του All About Άρης πάνω. Δεν χρειάζεται, το έχουν όλοι. Αλλάξτε το κι αυτό. Τι άλλο θα κάνουμε τώρα. Αλλάξτε, το αλλάξτε που βάλατε λογότυπο πάνω, πάνω στην αίθουσα τύπου. Λοιπόν, είναι το νέο logo κιόλα ανανεωμένη σε ένα βαθμό. Το νέο logo του Άρης FC έχει το All About Άρης πάνω. Ναι. Καταπληκτικό. Ποιο το έκανε αυτό, μπράβο, να δώσει συγχαρητήρια. Παντού είμαστε. Που βάλατε το All About Άρης πάνω στο logo. Το ξέρω, αλλά δεν το δίνω. Μπορώ κι εγώ να το δω. Αφού βλέπω όλα όσα γράφει. Αυτά βλέπω όλα. We are back. We are back. Μέχρι τα όνειρά μας θα πάρουν και δείξεις πολύ ωραία. Είδαμε και το αγωνιστικό χώρο από κοντά. Βασίλη, βάλε κάτι από πίσω να υπάρχει. Είδαμε και το αγωνιστικό χώρο από κοντά. Πώς... Πλέον βασικά δεν υπάρχει αγωνιστικός χώρος. Ο φίλος είναι, μου λέει, ένας να μπει στο Instagram και να δει τα σχόλια από κάτω. Το έχουμε μπει. Αλλά θα κάνουμε ένα άλλο θέμα, λέω εγώ τώρα στα παιδιά. Τι άλλο θέμα. Κλαίει η μάνα του Έντερσον, λέει. Ένα άλλο θέμα με τα επικά σχόλια των φίλων του Άρη στον Έντερσον. Έλα στον Άρη και το δίνω αυτό να το γράψουν και τα άλλα site. Ωραία. Αλλά πρώτα το κάνουμε εμείς. Να το κάνουμε με print screen, Γιώργο Γκάτο. Λοιπόν, είδαμε και το. Επίσης δεν το έχεις βάλει στο Instagram ακόμα. Ποιο, του Έντερσον. Ναι. Ναι, πρέπει να κατεβάσω το βίντεο. Χρειάζεται. Δεν είχα χρόνο. Έξω. Θα το κάνω και αυτό. Θα βάλω και για το λαό στο Instagram. Σπαθιά να γιατί καταφιώ. Το All About Άρης. Ναι. Είναι το πρώτο site στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μάλιστα ξεπέρασε, ενώ έχει πολύ μικρό χρονικό διάστημα ζωής, ξεπέρασε τους 4.000 βεβαίως. Πλέον στο Instagram. Γεια σου μοντέλο. Ξεπέρασε τους 4.000. Εντάξει, είναι ένα νούμερο μικρό ακόμα για τη δυναμική μας και τη δυναμική του Άρη, αλλά όταν είναι ο δεύτερος στη σειρά είναι 3.000 πίσω, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μια... Είναι κάτι το χαρακτηριστικό. Πάντως πολύ ωραίο. Ποιο? Μπλουζάκι φοράει ο... Ποιος? Δεν ζεσταίνεται. Ποιος? Ποιος? Στείλε μου και τα σχόλια των συμπολιτών. Ποιος? Κλαίνε. Ακόμα και εκεί μπήκανε και κλαίνε. Πέρα, Χρήστος, λέει, τον βρίζουνε τι? Βρίζουν τον Έντερσον, τον απειλούνε. Ξέρω εγώ, εντάξει, ξέρω εγώ λοιπόν. Πάμε στο διάλειμμα για να το βάλω. Να πάμε στο διάλειμμα, να γυρίσουμε να σχολιάσουμε Πάκο Ερέρα, να σχολιάσουμε τη συνέντευξη του Θόδωρου Καρυπίδη στην Άρη Σίσε. Α, βέβαια. Βεβαίως έχουμε να πούμε και αρκετά και για αυτό το ζήτημα. Αν καταφέρουμε να έχουμε και αυτή τη συνέντευξη που είχαμε προγραμματίσει, έχουμε ένα πρόβλημα τηλεφωνική έτσι. Αλλιώς πες του να παραιτηθεί. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, θα έχουμε και γραμμές, θα μιλήσουμε και για τα έργα που γίνονται έδανε και σήμερα από κοντά. Που δεν βλέπεις πλέον πράσινο, μόνο σαν δύο σημεία στο Βικελίδη, όλο καμένο. Πάμε στο διάλειμμα, Βασίλη Καβαδέα, και επιστρέφουμε τη δεύτερη πολύ γεμάτη ώρα της εκπομπής. Επιστρέψαμε στα 14 λεπτά και μετά από τις 6, Λίμπερο 107,4, All About Άρης on Air, και όχι on Air, όπως σας μάθανε κάποιοι λάθος, αλλά θα σας τα μάθω εγώ αλλιώς. FM και ενώ τα μηνύματά στο 54526. Σύντομα αποδείχτηκε η θητεία του Νίκο Παδόπουλου. Ευχαριστούμε τον Νίκο και καλή επιτυχία στο επόμενο επαγγελματικό του βήμα. Έτσι. Λοιπόν, Χρήστος Τσαλτίδης, Νίκος Παπαδόπουλος σαν μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Μέχρι και τις 7 που θα πάμε παρέα. Είπαμε κάποια πραγματάκια για τον Πάκο Ερέρα και για την πρώτη και τις δηλώσεις του σήμερα. Μία ώρα μιλούσε ο άνθρωπος. Απάντησε και σε μια ερώτηση ο Τέλμο Ντεατρές. Βασικά σε 7 ερωτήσεις που ενώθηκαν σε μία. Είναι η αλήθεια. Ο άμεσος συνεργάτης του Καταλανού Τεχνικού. Θα μιλήσουμε τώρα λίγο για Θόδωρο Καρυπίδη, νομίζω ότι πρέπει να σχολιάσουμε συνέντευξη εφόλης ύλης στην Άρη Σίσε και μετά θα ανοίξουμε και τις γραμμές για να ακούσουμε τι έχει να πει. Ωραία, ο κόσμος. Θα πω δύο λεπτάκια για το πες, δικό μου πες, σχόλιο πες, για Θόδωρο Καρυπίδη, ναι. Και τη συνέντευξη που έδωσε στην Άρη Σίσε. Πες μας. Καταρχήν να πω μπράβο στον συνάδελφο, τον Δημήτρη Ρονσαλή, γιατί ήταν μια πάρα πολύ ωραία κατατοπιστική και συνέντευξη που είχε να κάνει με όλα αυτά τα οποία θα θέλαμε να ρωτήσουμε. Δηλαδή, εντάξει, πάντα υπάρχει και κάτι άλλο που θέλεις να ρωτήσεις. Πάντα. Αλλά πάντα αυτό το κάτι άλλο που θες να ρωτήσεις είναι όταν δεν την κάνεις εσύ τη συνέντευξη. Και επειδή το έχω βιώσει και εγώ αυτό, λέω λοιπόν ότι ήταν μια πολύ καλή συνέντευξη. Κάλεσα, νομίζω όλα τα ζητήματα. Έτσι. Τώρα, εκεί που έκανε τις τρίπλες ο Καρυπίδης, δεν γίνεται. Όταν σηκώνει την τρίπλα ο άλλος, σε γραπτό λόγο,
Δεν είναι το ραδιόφωνο, να τον πιέσει. Ναι, ναι, ναι. Στο γραπτό λόγο μπορεί να σου έχει πει κιόλα. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο γι' αυτό. Και τελειώνει εκεί. Έτσι. Ναι. Ήταν μια πολύ καλή συνέντευξη, λοιπόν, θεωρώ. Ένα αυτό. Δεύτερον, ο Καρυπίδης απάντησε εκεί που ήθελε να απαντήσει και σε θέματα άλλα που ήταν λίγο πιο τζιζ, δεν απάντησε. Δηλαδή, το πουλάω, δεν ξεπουλάω. Είναι μια απάντηση που δεν σε κατατοπίζει. Δηλαδή, πόσο πουλάς. Τι σημαίνει πουλάω, δεν ξεπουλάω. 5, 6, 7. Σου είπε σοβαρή και συγκεκριμένη πρόταση. Ωραία, σοβαρή και συγκεκριμένη πρόταση είναι 5 εκατομμύρια στον Καρυπίδη. Και άλλα 5 στον Άρη. Για σένα. Γι' αυτό μπορεί να είναι κάτι άλλο. Αυτό ακριβώς. Ναι. Γι' αυτό σου λέω. Αυτό ακριβώς σου λέω. Εντάξει, Χρήσαν, δηλαδή εσύ περίμενε τώρα να βγει και να μιλήσει συγκεκριμένα με ποσά ότι εγώ με 8 εκατομμύρια για παράδειγμα να δίνω την εταιρεία. Όχι. Αυτό σου λέω. Γι' αυτό σου λέω όμως ότι είναι κάποιες επικοινωνιακές απαντήσεις. Επίσης παίζει πάρα πολύ ωραίο το παιχνίδι των εντυπώσεων. Δηλαδή αποθεώνω Καρυπίδη για το 2 κύπελα 100 εκατομμύρια. Είναι έξυπνο όπως και να το κάνεις. Απ' την άλλη πάρε και εσύ ένα. Ναι. Δώσε 10 εσύ και πάρε ένα. Εντάξει, ναι. Πετυχημένος θα είσαι. Ο άλλος με 100 πήρε 2. Ναι. Εσύ δώσε 10 και πάρε ένα. Συν ότι για να κάνω εγώ λίγο το συνήγορο του διαβόλου, αν μου επιτρέπεις. Του Σαββίδη, του Καρυπίδη. Του Σαββίδη, του Καρυπίδη. Αν μην ξεχάσουμε να πούμε ευχαριστούμε ως Άρης είσαι, γιατί μας στηρίζει και ο Γιώργος Σαββίδης, διαβάζει από ό,τι φαίνεται. Διάβασε, ναι, διάβασε. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο έκανε και το post. Ναι, πάμε παρακάτω. Στέλνει μάλλον κάποιον το πρωί και δίνει, του λέει πάρε ένα ευρώ. Πήγε ένα 30. Άρα δεν αγόρασε την εβδομάδα. Πήγα, αφού με ένα ευρώ την πήγα. Κοκκέδωσε την περιπτερά. Ακριβώς το ίδιο έγινε με μένα. Και το έβγαλα το 30 και το έδωσα. Νομίζαν όλοι ότι είναι ένα. Εγώ δεν κοίταξα κιόλας. Ναι, και επειδή πηγαίνω συχνά στον περιπτερά, Ερακλειδέας κιόλας. Δεν μας νοιάζει, εμείς θα πήραμε τα λεφτά. Εντάξει, τέλος πάντων. Δεν το έδωσα. Μπορεί να έρθει κάποιος και να σου πει πολύ εύκολα ότι τα 100 εκατομμύρια δεν ήταν μόνο για τα δύο κύπελα, ήταν και για διάφορα άλλα γύρω-γύρω. Α, το Σαββίδι περασπιστής. Εγώ σου λέω, δεν περασπίσουμε το Σαββίδι. Σου λέω το συνήγορο του διαβόλου. Αλλά εντάξει, η μία πλευρά όμως είναι σωστή και έχει βάση. Ότι λέει εντάξει, έδωσε τόσα λεφτά, αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σταθούμε πολύ σε αυτό. Και ο άλλος με το 1-5 πήρε το πρωτάθλημα. Σίγουρα. Ο Μελισσανής μεγαλύτερος μάγκας είναι, εννοείται. Μελισσάν. Πιο 1-5. Πιο 1-5. Στα δύο, σε όλα αυτά τα χρόνια. Α, εντάξει. Ένα αυτό. Δεύτερον, κρατάω την υπόσχεση περί καλής ομάδας που θα διεκδικεί την Ευρώπη και θα πετυχαίνει την Ευρώπη. Οριοθέτησε και στόχο. Άρα, ο πήχης είναι συγκεκριμένος από την πλευρά του Καρυπίδη. Δεν μπορεί να μου πει μετά, κάνα μια καλή εμφάνιση, βγήκαμε 7η. Όχι. Αν δεν βγεις στις θέσεις της Ευρώπης, είσαι αποτυχημένος. Ναι. Ζήτησε τη βοήθεια του κόσμου, που και να μην τη ζητούσε, θεωρώ ότι έπρεπε να δοθεί και πρέπει να δοθεί. Η βοήθεια του κόσμου. Δεν μου τα ξεκαθάρισε με τα τηλεοπτικά και όλα τα υπόλοιπα. Είναι μεσοβέζικες οι απαντήσεις που έχει δώσει. Και περιμένουμε να τα ξεκαθαρίσει αυτά τα θεματάκια. Κοίτα, είπε ότι. Θυμάμαι αυτό που είπε χαρακτηριστικά, ότι στην τελική αυτό που άφησε να έρθει δεν θα το δώσουμε και πουθενά. Δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε σε τέτοια λύση. Να μην δηλαδή έχει κάνει ένα κανάλι του χρόνου τους αγώνες του Άρη. Ίσως εκεί να ήταν λίγο απόλυτος. Δεν νομίζω να τόσο άπλας. Ναι, και είναι και αυτό πολύ, γιατί έστω και αν δεν βρεις τα χρήματα από τα οποία θες και ζητάς, που είναι 2 εκατομμύρια ευρώ και πάνω, εντάξει, αν φτάσεις στο τέλος να μην τα βρεις και έρθει, ας πούμε, μια πρόταση, παράδειγμα λέω τώρα, έτσι, όχι ότι υπάρχει αυτό, με 1,5 εκατομμύριο, δεν θα πεις όχι, γιατί τα λεφτά είναι λεφτά. Και τα λεφτά είναι πάντα καλοδεχούμενα. Θα δούμε. Εντάξει. Τι θα πει και τι δεν θα πει. Θα το δούμε στην πράξη όλα αυτά. Πολύ ωραία. Πάντως, κρατάμε το ότι οριοθέτησε ένα στόχο, πήρε θέση για το θέμα των οφειλών και είπε ότι σε δύο στάδια, μέχρι τις 15 Ιουνίου και θα έχουμε τελειώσει μέχρι τις 30 Ιούλη. Δεσμεύτηκε και για αυτό δημόσια. Σιγά, σε μάτιαξαν. 30 Ιούλια, μα είπε. Σε μάτιαξαν. 32 Αυγούστου θα πληρωθούν. Εντάξει. Λοιπόν, δεσμεύτηκε, ναι. Όπως και να έχει. Δεσμεύτηκε. Άμα δεσμεύτηκε. Και μίλησε φυσικά για τον Πάκο Ερέρα. Ο Ερέρα δεν είπε για αριθμό ποδοσφαιριστών. Ο Καρυπίδης είπε 11-12. Θα μείνουν. Θα μείνουν. Εντάξει. Ναι. Εντάξει. Το έχουμε πει βέβαια εδώ και λίγο γύρω. Άρα κάπου και έτσι υπολογίζουμε. Γιατί ο Καρυπίδης με το λέει, άμα γίνουν 14, θα πει τίποτα. Στον προπονητή όμως, αν είναι 14 και όχι 12 ή 8. Γιατί αλλιώς δεν του πεις, είπες 12 και είναι 14. Είπες 12 και είναι 8. Ναι. Ο Καρυπίδης σου λέει είτε 11 από είτε 12, είτε 10 μείνουν 14, το ένα και το αυτό. Οπότε απαντάει. Και για το κομμάτι του αν πουλάω ή όχι, αντί μία μπορείς να πεις ότι φάνηκε ανοιχτός, αλλά όχι και ξεκάθαρος αυτό που είπε ο Χρήστατος πριν. Εντάξει.
Αλλά δεν περιμέναμε να αναφερθεί και σε κάποιο συγκεκριμένο ποσό και να μιλήσει με αριθμούς και να πει ότι πουλάμε τόσα. Αυτό θα το πει με τον κάθε ενδιαφερόμενο που μπορεί να τον προσεγγίσει και να του πει: ωραία, αφού είπες ότι πουλάς, για να τα βάλουμε κάτω. Έτσι. Και ανάλογα πώς θα τα βρουν μεταξύ τους. Όπως κάτι τέτοιο, θα δούμε αν θα γίνει μεταξύ τους στην Αμερική. Ναι, φεύγει αύριο, Τετάρτη είναι η συνάντηση. Ναι. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ο Άρης θα βοηθηθεί ή θα ισχυροποιηθεί. Είναι στο χέρι του. Παιδιά, ούτε, επειδή ρωτάτε και πολύ, ούτε μπροστά είμαστε συζητήσεις. Ούτε κάτι εξυπνακίστηκα ότι δυσαρεστήθηκε ο Τόμ και. Να μην πω τώρα. Αυτούς προσπαθούν μονίμως να βάλουν μπρίζες. Τέλος πάντων. Ναι, λοιπόν, 23-10-2-7-3-8 για να σχολιάσουμε και Πάκο Ερέρα και συνέντευξη Καρυπίδη. Μέχρι να γεμίσει το τηλεφωνικό κέντρο, να σας πω ότι μαζί μας είναι το Alter Ego. Από εκεί θα πάρει πήρε το δαχτυλίδι ο Νίκος, θα πάρει και κουστούμι από το Alter Ego. Θα πάει στην Καλαμαριά ο Νίκος, Πασαλίδο 85. Εγώ θα πάω κέντρο, Παύλου Μερά 36. Ναι. Και θα στείλουμε τον Παραπονιάρη 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία. Αν θέλει και μεγάλο τόπι. Θέλει και τόπι ο Γιάννης. Ο Γιάννης για τα κορυφαία σακάκια, παντελόνια, τα πάντα όλα. Μαζί μας ο Γιαννόπουλος, Γιαννόπουλος Σέρβις. Αν έχεις φορτηγό το 751-933 πρέπει να είναι στις επαφές σου. Το τηλεφωνάκι δηλαδή για τον Γιαννόπουλο. Ακόμα και αν μείνεις το κινητό συνεργείο έρχεται και σε βάζει μπρος. 751-933. Ο Φτίκας είναι επίσης μαζί μας, πλακάκια και διγυνής. Με νέες προσφορές σε επιλεγμένα είδη για όλο το καλοκαίρι. Απόλλωνος 39 στην Κάτω Τούμπα, πάνω από το κήπο του Καλού. Τηλεφωνάκι 905-503. Και new entry, ένα παλιό entry. Data Labs μαζί μας. Εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μπορείς, εφόσον ψάχνεις δουλειά, να βρεθείς στην Data Labs και να βρεις δουλειά. Πώς γίνεται αυτό? Με το πρόγραμμα που σας παρέχει επαγγελματική κατάρτιση με εκπαίδευση μόλις 2 εβδομάδες, με σκοπό την άμεση απορρόφηση από γνωστές συνεργαζόμενες ξενοδοχειακές μονάδες 5 ασθένων στη Βόρεια Ελλάδα, είτε για σέρβις, είτε για μπαρίστα, είτε για bartender που θα γίνει ο Νίκος Παπαδόπουλος. Πληροφορίες 22-29-62 γιατί είναι και 2 μέτρα παλικάρι. Εθνικής Αμήνης 14α η διεύθυνση, datalab.edu.gr. Αφού υποστηρίξαμε αυτούς που μας υποστηρίζουν. Να πάμε στον πρώτο φίλο. Πάμε στους φίλους 23-10-287-888. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Ναι. Άκουγες δυνατά τους χορηγούς, το καταλαβαίνω. Θα μίλωσε λίγο το ραδιόφωνο μας. Εμένα λέτε. Εσάς λέμε, ναι. Ωραιότατα. Πότε μπορώ να ξεκινήσω, πέστε μου για να μπορέσω να μιλήσω λίγα. Όταν κλείσει το ραδιόφωνο. Δεν μπορώ παραπάνω. Παιδιά, από το τέλειο δεν ξέρω. Ακούγεται. Ακούγομαι διπλά, τι γίνεται. Ακουγόμαστε εμείς διπλά, γιατί το έχεις ανοιχτό. Τώρα για πέστε μου, λιγάκι μου καλύτερα. Τώρα ναι. Είμαι ήδη στον περιφερειακό, γι' αυτό μήπως. Ναι, αλλά κλείστο το ραδιόφωνο. Ακούγεται. Κλείστο το ραδιόφωνο. Δεν έχω. Βγάλε το hands free. Δεν έχω hands free, έχω παλιό τηλέφωνο. Είναι τα παλιά. Μίλα εσύ, και ακούμε απλά εμείς. Δεν θα σε διακόπτουμε εμείς. Ναι. Πες τα. Ναι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ο τρόπος ο οποίος προσέγγισε τα θέματα ο Καρυπίδης, εμένα μου άρεσε. Υπάρχει μια μυστικοπάθεια γενικά, ας πούμε, στο θέμα της, το μεταγραφό. Αλλά μου αρέσει και ο τρόπος ο οποίος σκέφτηκε, ας πούμε, για τη σοβαρή πρόταση. Μια σοβαρή πρόταση για να πουληθεί μια ομάδα ή τέλος πάντων να μιλήσουμε λιγάκι πιο επαγγελματικά. Μια επιχείρηση δεν γίνεται μόνο από θέμα του κόστους. Δηλαδή εννοούμε την τιμή. Ναι, η σοβαρή πρόταση είναι ανάλογο και με αυτόν την οποία την κάνεις την πρόταση. Ή μπορεί να έρθει κάποιος και να πει, ξέρετε κάτι, εγώ θέλω να πάρω το μαγαζί που λέγεται Παϊάρης. Μπορώ να προσεγγίσω στα 3,5-4 εκατομμύρια ευρώ, στα 10 εκατομμύρια ευρώ, στα 50 εκατομμύρια ευρώ, συν τα χρέη και την επόμενη χρονιά, ανάλογα τι μεταγραφές έχει να κάνει η κάθε ομάδα. Η σοβαρή πρόταση εξαρτάται φυσικά και αυτό που τη ζητάει. Από εκεί και πέρα, εγώ εύχομαι όλα αυτά εδώ πέρα που λένε για τον προπονητή να βγουν. Ξέρετε, εγώ πάντα έχω μάθει και τα τόσα χρόνια. Τι είπαμε για τον προπονητή? Όχι, τίποτα. Απλώς το τι λένε. Για τον προπονητή, ας πούμε, το πόσο αφήνεις ή όχι, ότι ξέρεις ότι τον έχουν πάρει πλέον συνέντευξη και το Nova 24 και το ένα το άλλο. Δεν διαφωνώ, μπορεί να είναι πολύ καλό όνομα, μπορεί να είναι πραγματικά, αλλά μπορεί και το όνομα αυτό το καλό να μην κάνει τη δουλειά στον Άρη. Εγώ δεν ξέρω τι πάνω να κρατάει. Μπορεί να είναι το μεγαλύτερο όνομα και να μην κάνει τίποτα και να είναι ένα μικρό όνομα και να κάνει. Απλά πάντα το βιογραφικό σου δίνει το ένα να σχολιάσεις. Τώρα είναι κακή γραμμή σου όμως. Έλα. Και να μην είστε... Μ' ακούτε? Τώρα ακούτε. Ναι, πάλι, ναι. Ναι. Λέω προτιμώ να κρατάω μικρό καλάδι παρά το ό,τι λέγονται. Δηλαδή εγώ θα δω
τον συγκεκριμένο προπονητή το πώς σκέφτεται μέσα στο γήπεδο και το πώς πράττει μέσα στο γήπεδο. Και ούτε με ενδιαφέρουν οι μεταγραφές. Αν είναι από την Boca Juniors, αν είναι από την Barcelona. Φτάνει να του βγούνε. Ας είναι και από όπου θέλει, ας είναι. Φτάνει να του βγούνε και αυτού και στην ομάδα. Από εκεί πέρα αυτή είναι η λογική. Τέλος πάντων, εύχομαι όλα να πάνε καλά και ας ξεκινήσει με το δεξίο Άρη στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι εσείς. Όχι. Να είσαι καλά. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Έχουμε άλλο, Βασίλη. Ωραία, ανοιχτές οι γραμμές. 2-31-0-2-87 και 3 οχτάρια. Να σχολιάσουμε Πάκο Ερέρα, να σχολιάσουμε Θόδωρο Καρυπίδη. Στην Άρη είσαι τετρασέλιδη συνέντευξη εφόλης Σίλης το περασμένο Σάββατο. Ποιος άλλος έδωσε ένα ευρώ στον Περιπτερά ενώ έγινε 1.30 η εφημερίδα και ο Περιπτεράς δεν πήρε χαμπάρι. Θα πάω να τα δώσω το Σάββατο τώρα που θα πάρω την επόμενη αρισίση. Θα το δώσω γιατί με τιμή. Δώσε ένα 60. Θα το δώσω ένα 60. Θα το πάρει και 30 από πάνω γιατί. Ναι. Και αυτός το έχει συνηθίσει στο 1 ευρώ, αλλά. Και σε μένα το ίδιο είπε. Μου δίνει ιδέα και μου λέει, μου δίνει πίτι. Έδωσα 2 ευρώ. Και μου δίνει 1 ευρώ πίσω. Λέω γιατί μου δίνει 1 ευρώ. Λέει πόσο κάνει. Είδες. Χασούρα. Σίγουρα χάσαν. Λέει άμα και έχω δώσει 5 μέχρι τώρα. Λέει 3 με 15, 1,5 ευρώ λέω πάει. Μέσα μπήκες. Ναι. Την επόμενη εβδομάδα τους δίδεις, ξαναζήτα τα λεφτά. Ζήτα και τα υπόλοιπα. Λοιπόν. Το γήπεδο, εντάξει, το ξύλο στο χόρτο. Εντελώς φίλε. Φίλε, πήγα, το είδα. Ναι. Η αυτοψία του χρήσαμε. 35 διαφορετικά τέτοια είχαν φυτρώσει πάνω. Ναι, 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 ναι. Πάνε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Γεια σας. Σπάνια βγαίνω. Ένα σχόλιο για αυτά που λέγατε, παιδιά. Εγώ εύχομαι να μην χρωστάμε. Ναι. Σε πρώτη φάση. Εντάξει, τώρα ο σχεδιασμός ήμασταν που ήμασταν στα Τάρταρα, βγαίνουμε τώρα στην Αλφα Εθνική και τα πράγματα είναι ζόρικα. Όμως, σαν αριανός άρρωστος που είμαι, το διαρκείας μου και από εκεί και θα διοικούνται στο νου τους για να μην περάσουμε αυτά που περάσαμε. Σωστός. Καλά το διαρκείας μας, μάγκες. Τίποτα άλλο. Καλή χρονιά να έχουμε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλά. Και να πούμε βέβαια ότι και οι τιμές ήταν καλές, έτσι. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να πει ότι είναι ακριβές οι τιμές. Εξαρτάται γιατί θέλουμε. Πέταλο, νομίζω είναι normal. Γιατί, πού δεν είναι. Και γενικότερα και στις υπόλοιπες στήριξες. Εντάξει, αλλά να σου πω. Είναι, κοίτα, άλλος που το πορτοφόλι του, στο πορτοφόλι του έχει θέμα, μπορεί να το βλέπει αλλιώς. Αλλά γενικότερα. Περίμενε. Άκου να σου πω κάτι. Είναι άλλο το υπάρχει οικονομική κρίση. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Ναι. Αυτός ο κάποιος λοιπόν, όταν το εισιτήριο στον κινηματογράφο έχει. Ξέρω εγώ, 10 ευρώ. 7. Δεν θα πάει στον κινηματογράφο. Παράδειγμα σου λέω. Δηλαδή. Δεν θα πάει στον κινηματογράφο. Ναι. Γιατί αξιολογεί το συγκεκριμένο κομμάτι ως ένα ακριβό προϊόν. Ναι. Έτσι. Ναι. Αν κάποιος παίρνει 500 ευρώ και το 5 ευρώ θα του φανεί ακριβό, δεν γίνεται λοιπόν ο κινηματογράφος να βάλει 3 ευρώ. Σίγουρα. Όταν λοιπόν λέμε ότι είναι ο Άρης και ο Άρης έχει εισιτήριο 120 και το φθηνότερο εισιτήριο του Πας Γιάννενα. Είναι 130. Πας γίνω. Εξαρτάται, παιδιά, και τι Άρη θέλουμε. Γιατί αν ήταν 200 ευρώ στα πέταλα, θα έλεγα ναι, κάτσε μεγάλε, όπα. Ναι. 200 ευρώ στα πέταλα, όπα. Όταν όμως ο μέσος όρος του εισιτηρίου βγαίνει 8 ευρώ και παιχνίδια τα μεμονωμένα θα έχουν 10 ευρώ και 3-4 παιχνίδια, 4 παιχνίδια, θα έχουν 15 ευρώ ναι. Τα μεμονωμένα εισιτήρια, τότε αυτομάτως έχεις ένα κέρδος που θα πας και θα τα στάξεις όλα μαζί τα χρήματα. Αντίστοιχη τιμολόγηση είναι και στις άλλες θύρες. Αλλά στην τελική, λέμε, φέρε παικταράδες. Ο Άρης είναι να διεκδικεί πρωταθλήματα. Αυτά δεν λέμε, οι Αριανοί. Έτσι. Μίνιμουμ στόχος έξοδος στην Ευρώπη. Φέρε παίκτες από το εξωτερικό. Ναι, δώσε τα λεφτά στον Σόουζα, δώσε στον Πλατέλα. Δεν γίνεται και το εισιτήριο να είναι απαιτήσεων Football League. Σίγουρα, ναι. Δεν γίνεται να είναι δέκατη θέση, δέκατη το δέκατη. Συμφωνώ σε αυτό το οποίο λες. Αυτό δεν σημαίνει λες, απ' την άλλη, αυτό, πάντα έχω την άλλη παράμετρο, ρε φίλε. Αυτό πήγα να ότι αυτό δεν γίνεται, πεις, ναι. Φοδωρέ μου, Τέο μου, να κάνουμε δουλίτσα μόνο με τα, μόνο με τα λεφτά του κόσμου. Αναγιά σου, εκεί ήθελα να καταλήξω. Ναι, περίμενα να το ολοκληρώσω, ρε φίλε. Είμαι εδώ για να συμπληρώνω. Υπάρχουν δύο, φυσικά. Υπάρχουν δύο παράμετροι πάντα. Βεβαίως. Οι δύο όψεις του νομίσματος. Βεβαίως. Έτσι είναι, ναι, όντως. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Ναι. Δεν μπορείς όμως να πεις στον Καρυπίδη, να είμαστε δίκαιοι, αυτό που έλεγες όλους τους υπόλοιπους ότι είναι διαχειριστής. Ναι. Μίνιμουμ έχει βάλει 3 με 4 χαρτιά. Με βάση την Επιτροπή Εμπορίου, όπως λέγεται αυτή, τη μετοχικού κεφαλαίου,
την Επιτροπή Αδειοδότησης ΕΠΟ κτλ. Κτλ, κτλ. Ναι. Άρα δεν μπορείς να τον πεις αυτόν πρώτα βάλε εσύ και μετά να βάλει ο λαός. Ναι. Έχει βάλει αυτός. Στη Β και στη Γ Εθνική. Αυτό δεν σημαίνει ότι τώρα που ανέβηκες και επειδή θα σπεύσει ο κόσμος να ενισχύσει για την τρέλα του, για την αγάπη του, να πεις εσύ, α, ωραία, άσε ρε. Βάλω αυτή 5-6 διαρκείας. Τι να δω εγώ λεφτά. Α, σε μια χαρά, τα λεφτά του κόσμου θα διοικήσω. Όχι. Η κρίση είναι συνεχής. Και θα κρίνεσαι συνεχώς. Και ο κόσμος, πίστεψέ με, Τέο, ωραίο είναι το Τέο, πίστεψέ με, αν δει ότι συνεχίζεις να βάζεις, θα είναι δίπλα σου. Αν δει ότι αντί να βάζεις, κοιτάς να πάρεις, αυτά που έχεις βάλει ήδη, ναι. Δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα. Ας γίνει λοιπόν μια μίξη, ένα μείγμα, αλλά τα χρήματα για αυτό που θέλει να διάρει. Υπάρχει, άμα δεν θέλει, κάποιος που δεν έχει τα χρήματα, ας πάει σε 5 παιχνίδια μεμονωμένα. Δηλαδή δεν γίνεται να πάμε και πιο λίγα και εκείνο και δεν γίνεται όλα. Ή είμαστε Άρης λοιπόν και πάμε λίγο παραπάνω, που ξαναλέω δεν νομίζω ότι είναι ακριβό το εισιτήριο. Έτσι. Ή, okay, άστο. Πάμε στο break. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε με τις δικές σας γραμμές και ενδεχομένως και δικά μας σχόλια. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Αυτά μπορούμε να τα αλλάξουμε λίγο. Να βάλουμε και ένα beat. Να μπει σοβαρή μουσική πλέον στην εκπομπή. Λοιπόν, για άλλαξε λίγο. Βάλε κανένα beat. Κανένα ζαγορίστικο θέλω. Όχι τέτοιο. Του ζαγόρα θα. Όχι. Κανένα Λάτιν έχουμε να βάλουμε. Κανένα Λάτιν. Έχουμε ένα Λάτιν που λέει τη Μπόκα κάτι. Βάλε το Λάτιν. Βάλε το Λάτιν. Όχι κανένα πεθαμένα τζίδικο. Το Ντάλε Ντάλε. Βάλε το Ντάλε Ντάλε. Μπράβο, ναι. Μια που θα κάνουμε και συνεργασία με την Μπόκα. Τι έχει να μα πει αυτό. Ποιος. Πάντως ήταν, ενώ να θυμίσω ότι είναι ανοιχτές οι γραμμές 2-31-0-287 και 3-8 για μέχρι και τις 7. Ναι. Θα πάμε παρά για να σχολιάσουμε Καρυπίδη, Ερέρα και λοιπά. Ερέρα κυρίως. Ναι, εντάξει, Καρυπίδη. Πολύ ωραίο το χόρτο που δεν μπήκε ακόμα. Καλά, αλλά είναι πολύ ωραίες οι φωτογραφίες που βλέπω. Το βάλω στο Instagram. Οι φωτογραφίες που πλέον μπήκαν τα άρματα μάχης μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Στάρματα. Ναι. Και ο παλιός Χλωτάπητας, αυτό το χάλι που είχαμε. Η εταιρεία που έχει αναλάβει και το Βικελίδης και το Ρίσιο ανέβασε και βιντεάκι σήμερα από το Ρίσιο. Το βάλαμε εμείς. Το βάλαμε στο λαμπατάρι. Που δείχνει μετά από το γκρέμισμα που κάνανε και τον ενιαίο χώρο που θα δημιουργήσουν στις προπονητικές εγκαταστάσεις της ομάδας. Λοιπόν. Υπενθυμίζω ξανά χθες οι γραμμές 2-31-0-87 και 3-8. Σας περιμένουμε για 20 λεπτά. Βέβαια. Πάντως ήταν όμορφο σήμερα. Ναι. Που πήγες στο Βικελίδης και αντίκρισες μια πολυκοσμία. Καλό είναι να επιστρέφει. Είναι ωραίο. Δηλαδή μου ήρθαν εμένα στο μυαλό εικόνες πρώτη τετραετίας. Αντί στη ωραία με την Ατλέτικο που μάλλον είναι συνάδελφοι. Ναι. Ποιος θα καθίσει σε καλύτερο τέτοιο. Ναι. Έδρανο. Τα τελευταία 4 χρόνια είναι αλήθεια ότι μπαίναμε στην αίθουσα τύπου και διαλέγαμε πού θα κάτσουμε. Δηλαδή, λες να κάτσω εδώ, κάτσω εδώ, κάτσω εδώ. Αλλά πλέον είναι όμορφο που γυρνάνε όλοι. Έχει στάνταρ θέση. Εγώ. Ναι. Συνήθως κάθομαι μπροστά. Κανονίσω. Και σήμερα μπροστά να κάτσω. Να ξέρω ότι πάρει μια VIP εκεί μπροστά. Μπροστά κάθομαι. All about Άρης. Πυροβολά σε ρωτήσει. Πυροβολά με ρωτήσει. Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι εκνεύρισε τον προπονητή σήμερα. Δεν τον εκνεύρισε. Γιατί σου δείχνει το ρολόι τη. Κοιτάζει κάποια φάση και μου κάνει το ρολόι. Γιατί. Γιατί είχαμε κλείσει μια ώρα. Και όλο ρωτούσε. Εντάξει, γιατί δεν πήγαμε. Και τι πήγε εκεί, να κάνει ερωτήσει στον προπονητή. Γιατί πήγαμε. Να δείξει τον πόη σου. Δεν έχω πολύ. Ένα 70 νόμιζα ότι ήμουν πρόστρατο. Όταν πήγα στρατό και με μέτρησαν ήμουν 1,72. Σε παρακαλώ. Είναι ψήλο, να τονιστεί, δεν ξέρω. 1,72 πρέπει να είμαι 12 χρονών. 1,70. Εντάξει, ρε Χρήστα, θα είναι στα γονίδια και σε άλλα. Και στο DNA. Η οικογένειά μου δεν έχει πολύ ψηλού ανθρώπου γενικότερα. Αλλά εντάξει. Εμείς το boy μας το έδωσε τόσο αλλού. Μάλιστα. Λοιπόν, και τα μηνύματα φυσικά έφευγαν. Ο βοηθό του. Ο Τέλμοντε Ανδρές. Ναι, ναι. Πώς τον είδες αυτόν, τι είπε αυτό, δεν τον άκουσα γιατί έφυγα όταν άρχισε να μιλάει. Είπε ότι. Δεν μιλήσει και πάρα πολύ. Όπα, τι είναι αυτό. Ναι, ναι. Δεν είναι αυτό, αλλά. Δεν πειράζει. Χαμήλωστε. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πει. Δεν πειράζει. Αλλιώς λέγεται, δεν λέγεται ακριβώς Ντάλε Μπόκα. Ντάλε Μπόκα, ναι.
είπε ότι. Και δηλώσει που δεν ακούς έτσι συχνά, ότι. Ο Άρης είναι ένα τεράστιο μέγεθος, ένα μεγάλο μέγεθος. Φάνηκε να ξέρει δηλαδή και αυτός που έρχεται και είπε χαρακτηριστικά ότι ο Άρης σαν ναι. ομάδα έχει πρεστίζ και στην Ισπανία. Βέβαια. Αφού τους ναι. Τους κερδίζουμε. Οπότε παίζουμε μαζί τους. Και σε άλλες χώρες. Και σε άλλες χώρες. Εδώ στη Νότια Μακεδονία θα δούμε τι ακριβώς συμβεί. Στην γιατί σύμφωνα με το ρεπορτάζ που βλέπω εδώ του Εψιλον, ναι. ραγδαίες εξελίξεις, Βόρεια Μακεδονία επικρατέστερο όνομα. Εμείς οι Νοτιομακεδόνες στην Βόρεια Ελλάδα. Θα ναι. πρέπει να το καταπιούμε και αυτό δηλαδή. Τέλος πάντων, πάμε στο φιλοακροατή. Παρακαλώ. Γεια σας. Ναι. Είστε Νοτιομακεδόν κι εσείς? Χρήσταφε, μη με τσιγκλάς γιατί πώς δεν είσαι τσιγκλάω. Το θέμα είναι πάρα πολύ ας πούμε σοβαρό και η προδοσία είναι επίσης τόσο μεγάλη που άστο για την ώρα γιατί θα πω πολύ βαριές κουβέντες. Ωραία, πάμε στα του Άρη. Πολύ βαριές κουβέντες γιατί μία κουβέντα μόνο. Ναι. Όλα αυτά εδώ, ιδιαίτερα τα Δυτικά Βαλκάνια, για να μην αρχίσω να λέω κι άλλα, είναι πάνω στα εδάφη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Είναι δικά μας. Κυριολεκτικά δικά μας. Έτσι. Ο Παλαιολόγος ήταν από την Βόρεια Μακεδονία, από τη Λύσα, ας πούμε, σήμερα που είναι κομμάτι της Σερβίας. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι του 12 και του 13, σε σχέση με την Οθωμανική Αυτοκρατορία που λυσασμένα οι Αγγλογάλοι τη διατήρησαν και δεν διαλύθηκε να με τότε, λυσασμένα οι Αγγλογάλοι για τα δικά τους όσους συμφέροντα και γιατί Ελλάδα, Σερβία, Μαυροβούνιο και η Βουλγαρία τότε χτυπήσανε να με λοιπόν ας πούμε την Οθωμανική Αυτοκρατορία και χωρίστηκε αυτό το κομμάτι της Μακεδονίας, ένα 50% σε εμάς, ένα 30% στους Σέρβους, ένα 9 στους Βούλγαρους και ένα 0,5% στην Αλβανία. Την πατρίδα μου την κάνανε κομμάτια. Και δεν έχει δικαίωμα να μιλάει κανένας. Δεν θέλω όμως να θεωρηθώ εθνικιστής γιατί δεν είμαι και δεν έχω καμία σχέση. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να πω εγώ τι διεκδικώ. Γιατί μέχρι στιγμής ακούω τον Αλβανό να θέλει να αρπάξει, το Σκοπιανό να θέλει να αρπάξει. Το Σέρβο τον Τίτο διατήρησε αυτούς μόνο και μόνο για να διεκδικήσει στην πορεία τότε από το 49 και μετά όταν λοιπόν διέδειξε τις σχέσεις με τους Ρώσους το παλικάρι πατούσε σε δύο βάρκες. Αυτό που κάνει ο Τούρκος σήμερα και κάποιοι να με λένε οι Τούρκοι πολιτικοί. Στη ζωή σου φίλε δεν μπορείς να πατάς σε δύο βάρκες. Θα το πληρώσεις. Λοιπόν, και θέλησε να κάνει αυτό το πράγμα για να σε διεκδικήσει στην πορεία όλη να με τη Βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα τη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Δεν ξέρω, εμένα κυριολεκτικά με σφάζει. Όχι απλά με πειράζει. Κυριολεκτικά. Γιατί βλέπω να είμαι στα εδάφη μου στήθηκαν αυτοί όλοι οι οποίοι είναι όλοι Ασιάτες, όλοι έχουν έρθει λοιπόν από την Ασία. Όλα αυτά τα στήθη, Σλάβοι, Ούνοι, Μόγκολοι, Λομβαρδοί κτλ. Όλοι από εκεί έχουν κατέβει από τον 6ο αιώνα και μετά, από το 600 μετά Χριστόν. Άρχισανε να κατεβαίνουν και να έρχονται να με δω να είμαι στον ευρωπαϊκό χώρο. Με βρήκανε, δεν τους βρήκα. Εν πάση περιπτώσει. Ακούγομαι. Ναι, βέβαια, καλά, κανονικά. Ναι. Λοιπόν, Χρήσταθε, λίγο εκεί με τη συνέντευξη δεν τη διάβασα όλη γιατί και δεν ας πούμε αυτό, εν πάση περιπτώσει, στο κομμάτι για την Αμερική. Ναι. Θα να κάνω μια παρατήρηση. Τέλος πάντων, εύχομαι να μην πάνε πράγματα έτσι. Και σε ένα άλλο κομμάτι κάπου, και δεν ξέρω αν είναι λόγια από τον δημοσιογράφο ή αν αποδίδονται ένα με σωστά. Ποιο? Ότι άσε το πουλάω, δεν ξεπουλάω σίγουρα, ναι. αλλά δικαίωμά μου να ζητήσω ό,τι θέλω. Ναι. Δεν μου κάθισε καλά. Δηλαδή, μπήκανε χρήματα χωρίς καμιά αμφιβολία. 3,5-4 εκατομμύρια δεν νομίζω να είναι παραπάνω. Σωστά. Κάπου εκεί είναι. Δηλαδή θα πω εγώ ότι θέλω 114 εκατομμύρια.
Γιατί όχι, σύμφωνα με αυτό που λέει Διόλευτα, ότι μπορώ να ζητήσω ό,τι θέλω. Ναι, πρόσεχε. Αυτό δηλαδή... Πρόσεχε, Παύλο, κάτι σημαντικό. Ναι. Αν η σκέψη του, ναι, και το θέλω του είναι αυτό και το λέει και είναι ειλικρινής, μπορεί να μην αναιρεί το γεγονός ότι κάτσε ρε φίλε, εδώ μιλάμε για μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, μιλάμε για τον Άρη. Δεν είναι έτσι ακριβώς όπως το λες. Όμως όταν είναι ειλικρινής και το λέει, θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι οι υπόλοιποι ότι είναι ένα γεγονός. Ναι, δηλαδή, δηλαδή θα πουλήσει με βάση τα δικά του θέλω, τις δικές του σκέψεις και τις δικές του ανάγκες. Κοίταξε να δεις. Σίγουρα, καταλαβαίνεις τη διαφορά. Δεν, είναι άλλο το σωστό, είναι άλλο το σωστό, όχι, όχι, το δεν, ηθικό. Δεν μιλάμε σωστό, πρόσεξε με. Στην εμπορική να με πιάτσα γίνονται συναλλαγές με βάση ας πούμε, κάποια ας πούμε, λογική. Ναι. Δεν είπα εγώ ποιο είναι σωστό και ποιο, άλλωστε βέβαια. Είναι, μπορεί, για άλλον λογική μπορεί να είναι μόνο τα λεφτά που έβαλε. Για κάποιον άλλον λογική μπορεί να είναι με ένα ποσοστό κέρδους 30% παράδειγμα σου λέω τώρα. Ναι. Με κάποιον άλλον μπορεί να ζητάει τα διπλά. Η, ναι, η αλλά, λογική ναι, είναι πάντα αυτού που πουλάει και αυτού που αγοράζει. Αν αυτός που αγοράζει σωστά, δεκτεί... Αλλά κάπου όμως, πρόσεξε με, κάπου πρέπει υπάρχει να υπάρχει και, το, και, η κοινή, και η κοινή λογική που λέμε υπάρχει κάπου. Ναι, γιατί, γιατί κινδυνεύεις μετά να πας ας πούμε στην αντιπέρα όχι, δηλαδή με άλλα λόγια... Λέω μια τιμή υπερβολική γιατί δεν θέλω να πουλήσω. Σωστά. Πρόσεχε λίγο. Γι' αυτό πρέπει και ο ένας και ο άλλος να βγουν. Αυτοί όμως, όχι δημοσιογράφοι, όχι πηγές αναφέρουν έτσι, ότι. Ακριβώς. Να βγουν έτσι και να πούν. Εγώ έτσι δίνω 5. Έτσι, εγώ έτσι, θέλω ακριβώς, 10. Και μετά, εγώ και εσύ και όλοι μας που αγαπάμε αυτή την ομάδα, θα μιλήσουμε με βάση την κοινή λογική. Ακριβώς. Ότι ο ένας δίνει λίγα ή ο άλλος δίνει πολλά. Ακριβώς. Ακριβώς. Ας το κάνουμε λοιπόν αφού συναντηθούμε. Άρα λοιπόν. Το θέμα μένει εκεί, περιμένουμε να δούμε να τι γίνεται. Και το άλλο κομμάτι, δεν ξέρω, και εδώ κάτι λίγο έτσι διφορούμενο μου ήρθε. Ναι. Ο Σαββίδης έβαλε, λέει, έκανε μια επένδυση 100 εκατομμύρια για να πάρει μόνο 2 κύπελλα. Ναι. Τι ήθελε να πει με αυτό, δηλαδή. Εγώ νομίζω ότι έκανε αυτό που το οποίο το κάνει συχνά πυκνά, ήθελε να κουλαντρήσει. Εγώ αυτό, έτσι, αυτό πιστεύω. Ναι, γιατί... Η απάντηση επιδέχεται πολλές ερμηνείες, γιατί μπορούσε να πει κάποιος, ρε φίλε, δηλαδή πρωτάθλημα κύπελλα, ντάμπλε, εσύ πώς θέλεις να τα πάρεις, με φυλάκια. Εγώ είπα πριν, δεν ξέρω αν άκουσες, εσύ δώσε 10 και πάρε ένα κύπελο. Όχι, εγώ μην δίνεις 100, μην δίνεις 100. Εγώ λέω, βάλε 100 και πάρε 20 ντάμπλε, άμα είσαι μάγκας. 20 ντάμπλε, πάρε. Δηλαδή μπορείς να δώσεις και μια τέτοια ερμηνεία. Ή μπορείς να πεις, ξέρεις, εγώ δεν είμαι κορόιδο να κάνω μια επένδυση 100 εκατομμύρια και να πάρω μόνο δύο μεσαλαπάδες. Παρόλο που πουλάει αυτή η δήλωσή του, θεωρώ ότι από όλα όσα είπε ήταν η λιγότερο σημαντική. Απλά ναι, πουλάει, κουλαντρίζει, έχει το αλατοπίπερο αυτή η δήλωση. Αλλά ήταν η λιγότερο σημαντική από όσα είπε. Δηλαδή, να έτσι περισσότερο διπλωμάτης ως προς την ομάδα και τον εαυτό του και όχι έτσι αφόρμητες απαντήσεις. Δηλαδή περισσότερο να σκέφτεται και λιγότερο να μιλάει. Και κάτι ακόμα. Σήμερα δεν ήταν εκεί με τον προπονητή. Είναι 2 η ώρα. Ε? Μπες όλα μπαουτάρις, έχουμε το βίντεο για να τη δεις όλοι. Όχι ρε, ο Καρυπίδης δεν ήταν ένα μέσα στην παρουσίαση. Όχι, όχι. Φού φεύγει USA. Εντάξει, ωραία, εντάξει. Να είσαι καλά. Αυτά χρυσταφέγγινε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν από τον φίλο μας τον Παύλο. Αυτή είναι παιδιά η άποψη ότι για μένα το λιγότερο σημαντικό μπορεί οι οπαδοί μεταξύ σας να ασχολείστε με αυτό που είπε για τους δύο μαστραπάδες και οτιδήποτε άλλο και να θέλει να πικάρει και φυσιολογικά και να πέφτει και ο άλλος αμέσως έπεσε. Αμέσως το δόλωμα το άρπαξε κατευθείαν ο άπειρος ο άλλος όλη τη μέρα με το Instagram. Τι ωραίο αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Όλη η μέρα να πει στο Instagram. Ε, κάνα PlayStation. Να κατεβεί, να γεμίζει ο λογαριασμό πάλι. Άρε μπαμπά, πουλούσε ψάρια εσύ. Δεν πήγε να κάνει τίποτα, πήγε να πουλά τίποτα τσιγάρα. Τίποτα. Τι να τα δά, αγροτικά προϊόντα. Και δεν ήσουν και Ρώσος. Ευτυχώς που δεν ήσουν Ρώσος και ήσουν Έλληνας. Λοιπόν, και είσαι Έλληνας. Λοιπόν, θα παίζαμε όμως περισσότερο PlayStation. Θα είχαμε και το FIFA 18. Καβαδία. Είχα βάλει και μια οθονάρα εδώ, φίλε, να παίζουμε στα διαλύματα που είναι και μεγάλα και ωραία. Ναι, χαιρετίσματα πες τον καλεσμένο. Αύριο θα βγει τώρα. Μην αρχίσει να μπει ηλίκια. Λοιπόν, τι.
Θα σου πω. Αυτός που είπα εγώ ήταν. Τι? Αυτός που είπα εγώ. Όχι. Παρόμοιος, ιατρικός. Όχι. Συναισθηματικός. Να με μια γκόμενα και δεν μπορούσε να κάνει. Σταμάτα. Τι κάνει, κακό είναι, ρε φίλε. Επειδή έχει παιδιά και ξέρει. Δεν βγαίνουν, όσοι έχουν παιδιά δεν έχουν. Όχι. Του πήρε και τον μπλόκαρε. Καταλάβει με τα παιχνίδια που έπαιζε. Ψέματα. Λοιπόν, θα τον έχουμε αύριο. Εγώ δεν θέλω να απαντήσω, τα ίδια κάνω. Θα τον έχουμε αύριο. Καταρχήν, όπως καταλάβατε, αυτός που πήραμε έχει κόρη. Ναι, έχει κόρη. Ωραία. Εσύ που. Και εγώ έχω, φίλε. Τρεις κόρες και ένα γιο. Όταν θα έχω τη γάτα. Αλλά το κινητό μου ανοίγει με το δαχτυλικό μου αποτύπωμα και μόνο. Εντάξει, δεν είναι όλοι. Τι δεν είναι. Αλλά και εμένα το δικό μου ανοίγει έτσι, ωραία. Πώ. Πού άρα άμα πάρω το χέρι σου λίγο και το βάλω πάνω. Και όμως το έχει επιχειρήσει αυτό να με το κάνει η μικρή. Τώρα δεν είναι η μικρή, είναι η μεσαία πλέον. Ναι. Και αρχίζει και νιώθει. Έχει πάρει το κοιμάμαι, είναι δίπλα το τέτοιο και έχει πάρει το δάχτυλό μου και πάει απλά δεν ξέρει ποιο είναι απ' όλα. Τα παιδιά της Αλτίδη της κόβει πάρα πολύ, τα βλέπετε. πήρε το δάχτυλο και πήγε να ανοίξει το κινητό. Λέω τι κάνεις. Λέει πάω να ανοίξω λίγο το κινητό να παίξω ένα παιχνιδάκι. Αλλά έπαιρνε το δίκτυο. Να του πάρει ένα τάμπλετ. Έχουνε. Α, δεν του φτάνει δηλαδή. Θέλω και τάμπλετ έχουνε, υπολογιστή. Εντάξει, χαμηλού κόστου. Καλά, τη δουλειά του να κάνει. Πήρα, είχε μια προσφορά αυτά που ήταν για 8 χρονών και 6. Αυτό σου λέω. Τον 100 ευρώ 150 ευρώ. Σταπύρινο. Μπράβο, αυτό ακριβώς. Ναι, εντάξει. Δεν καλό λέει. Λέω γιατί δεν τρέχει λέει γρήγορα. Δεν τρέχει. Οπα. Ενώ το κινητό σου λέει είναι πιο γρήγορο. Το κινητό είναι πιο γρήγορο, αλλά. Η νέα γενιά εξελίσσεται. Η νέα γενιά. Λοιπόν! Φεύγουμε. Ακολουθεί. Ωραία για μπλε. Αύριο δεν ξέρω αν θα έρθω. Ούτε εγώ. Μάλλον θα έρθω. Ωραία. Εγώ δεν θα έρθω. Έχω ένα ραντεβού. Όχι, αν έρθω εγώ θα έρθεις και εσύ. Έχω ένα ραντεβού αύριο. Λοιπόν. Πολύ επίγον. Λοιπόν, ώρα για μπλε. Ακούλε. Ναι. Αν ανοίξει το air condition, όλες οι ώρες είναι ίδιες. Μπράβο. Τι επιτέθη. Εκεί στην Περαία έχει δροσιά. Έχει δροσιά στην Περαία. Κάτω στο υπόγειο που με παίρνεις και με ψάχνεις και δεν έχω σήμα. Στο υπόγειο. Έτσι. Έχει δροσιά. Έχει παράθυρα. Υπόγειο κάποτε ήταν Super 3. Πού πας στο υπόγειο. Εκεί συναντηθήκαμε στο υπόγειο. Στο υπόγειο, όχι νωρίς. Το υπόγειο είχε μέσα. Υπόγειο, ρε φίλε. Πιο υπόγειο από το υπόγειο. Μην έμπαινε εκεί μέσα, δεν έβγαινε. Λοιπόν, μάλιστα. Άλλη φορά θα μας τα πεις αυτά. Άλλη φορά. Ώρα για μπλε με Γιώργο Ματζούγια ακολουθεί. Όλα πάω τάξη ξανά αύριο, λίγο μετά τις 5. Ευχαριστούμε και τον Βασίλη Καβαδία που ήταν μαζί μας. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα.